Χρήστος Αραιανούσος μαζί μας. Χρήστος, συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Να είστε καλά. Ξεκινήσατε τη δεύτερη φάση με ένα αγώνα ντέρμπι στην έδρα σας. Γίνανε πολλά στο παιχνίδι, μείνατε με 10. Το πάθος σας νομίζω ήταν αυτό που ίσως κέλυσε το αριθμητικό μειονέκτημα. Πώς το είδες εσύ από μέσα? Εντάξει, τώρα μείναμε πολύ γρήγορα πίσω στο σκορ και με 10 παίχτες. Είναι δύσκολο αυτό. Απλά στα αποδυτήρια, όταν προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το 1-0 μέχρι το ημίχρονο και μπήκαμε στα αποδυτήρια μέσα και είπαμε μεταξύ μας, επειδή είμαστε μια παρέα και μια ομάδα και φίλοι από παλιά, είμαστε ρασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω και να το πω. Δεν πληρωνόμαστε. Τραβάμε τα πάδινα για να έρθουμε. Δηλαδή, εγώ χρόνο από τη Μάρπισα κάνω 12 χιλιόμετρα για να έρθω για προπόνηση κάθε μέρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το δέσιμο που έχουμε μεταξύ μας. Σεβόμαστε τον ένα στον άλλο. Στο δεύτερο ημίχρονο, λοιπόν, αποφασίσαμε μέσα στα αποδυτήρια ότι πρέπει να γυρίσουμε το μάτς. Για τον κόσμο μας, για εμάς προσωπικά, για όλα αυτά που έχουμε τραβήξει, για τους συμπαίκτες μου που έχουν τραβήξει τα ταξίδια, γιατί εγώ δεν μπορούσα να πάω λόγω του παιδιού, που τρέχανε στην Κύθνο 3 ώρες με σκάφος, κάτι πλοία τώρα, είναι μια ταλαιπωρία. Ακριβώς, είναι μια ταλαιπωρία. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου και στη διοίκηση και σε όλους. Και στον προπονητή και σε όλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που καταφέραμε τώρα, γιατί είμαστε ρασιτέχνες ποδοσφαιριστές αυτή τη δεδομένη στιγμή και αξίζουμε πάρα πολλά. Συγχαρητήρια και βέβαια στην Ελλάδα Σύρου, ναι, αλλά πιο πολλά στην ομάδα. Χρήστο, μια ακόμα αρέσει να σου κάνω. Μάλιστα. Έχοντας τώρα πλέον την εμπειρία της ευθείας αντιμετώπισης του πιο βασικού σου αντιπάλου, ναι, πώς φεύγεις, με ελπίδα ριζωμένη μέσα σου ότι μπορεί να πάτε μέχρι το τέλος? Συμφωνώ, ναι, τίποτα, δεν μπορεί να παρατήσει κανένα παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο δεν ξέρεις πώς θα. Την μπάλα είναι και γυρίζει. Θεωρώ ότι αν δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα σαν ομάδα. Μόνο τα παιδιά που είναι από εδώ, έτσι, αυτό το τονίζω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Δεν έχουμε κάνει καμία μεταγραφή. Μόνο ένας τερματοφύλακας ήρθε, γιατί ο Δημήτρης το παλικάρι πήγε για φαντάρους και δεν είχαμε τερματοφύλακα. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαστε όλοι από την Πάρο. Έχετε όμως το μεγαλύτερο κίνητρο που είναι η φανέλα και το συνέστημα. Συμφωνώ, αυτό δεν το συζητάμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα στόχο για να αγωνίσεις για τους φίλους σου. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί έχω υπάρξει επαγγελματίας προσεριστής. Βεβαίως. Μπράβο και πληρωνόμουν γι' αυτό και το συνέστημα δεν είναι το ίδιο για να παίζεις για την ομάδα σου και για την Πάρο και για τον τόπο σου. Αυτό. Έτσι, αυτό κρατάω το τελευταίο, Χρήστο. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, χωρίς δραματισμούς. Κάτι που είδα προς το τέλος, κράμπες ήταν, δεν έχεις κάποιο κράμπες, θέμα. Όχι, κράμπες. Okay, okay. Έχω ένα ψηλό τράβημα στο δικέφαλό μου, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό, πιστεύω. Εντάξει, Χρήστο, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.